Τα μεγάλα, τα γεωστατηγικά, θα μιλήσουμε, θα καλημερίσουμε τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηστάσου. Καλημέρα κύριε Χατζηστάσου. Καλή σας μέρα κύριε Χατζηστάσου. Καλημέρα. Λοιπόν, στο επίκεντρο είναι από τη μία η Συμφωνία Οριοθέτησης των Θαλάσσιων Συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, που ολοκληρώνει, τελειώνει, βάζει ένα τέλος στη διαμάχη που έχει φτάσει μέχρι και τον ΟΗΕ μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι όμως και αυτή η είδηση, αυτή η δήλωση που έκανε χθες ο Πούτιν για μετατροπή της Τουρκίας σε κέντρο φυσικού αερίου. Λοιπόν, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε, τι θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό να ξεκινήσουμε πραγματικά? Εντάξει, να ξεκινήσουμε την περιοχή μας που επηρεάζει σε κάποιο βαθμό. Φυσικά, εντάξει, διεκρίνεται πάρα πολύ προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά από τον Amos Hochstein, να βρεθεί αυτή η κοινή γραμμή και η λύση μεταξύ δύο χωρών, οι οποίες είναι πρακτικά, ας πούμε, σε εμπόλεμη κατάσταση, ενώ μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Μετά από πολλές προσπάθειες, επιτεύχθηκε ο στόχος και αυτό είναι κάτι θετικό, το οποίο ανοίγει και τον δρόμο για την Κύπρο, ενώ για να επικυρώσει η Βουλή του Λιβάνου, ας πούμε, αυτή τη συμφωνία οριοθέτησης, η οποία εκκρεμεί από το 2007, να θυμίσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα προς την εξερεύνηση, ας πούμε, στην Κυπριακή ΑΟΣ, ακόμα και δεν επιλειώταν αυτό το πρόβλημα, αλλά σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο ερμηνεύτηκε πάρα πολύ θετικά από πάρα πολλούς κύκλους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μας δίνει ακόμα μια φορά να καταλάβουμε ότι αν υπάρχει ένας καλός διαπραγματευτής, να το θέσουμε με ισχύ, ότι μπορούν να επιδεχθούν πάρα πολλά πράγματα και είναι αυτό το οποίο ο μήνυμα που στέλνεται στην περιοχή, ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με ειρηνικά μέσα, ας πούμε, με το δίκαιο της θάλασσας, με την ΑΝΚΛΟΣ, παρά να καταφεύγουν, ας πούμε, σε παράνομες, για παράδειγμα, συμφωνίες όπως αυτό που επιχειρεί να κάνει η Τουρκία κατά δεύτερη φορά, ας πούμε, με την παράνομη συμφωνία με τη Λιβύη. Έτσι. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ καλή εξέλιξη, η οποία ουσιαστικά μπορώ να πω, να το πάρω και ένα βήμα παραπέρα, ότι ακόμα και το Κυπριακό, ας πούμε, υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ότι μπορεί να βοηθήσει και αυτό προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, η επίλυση θα είναι, ας πούμε, ένα πολύ πιο διαφορετικό πρόβλημα. Τώρα, να πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Για πρώτη φορά έχω ακούσει τον κύριο Πούτιν να αναφέρει ότι μπορεί να επαναφέρει τη ροή φυσικού αερίου, νομίζω ότι διορθωθεί οι τρεις αγωγοί, ας πούμε, Nord Stream, που μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο μετάφερα, έτσι, από την Ρωσία, ας πούμε, στη Γερμανία. Και το δεύτερο κομμάτι που έχει αναφέρει, το οποίο, εντάξει, νομίζω είναι κάπως υπερβολή, διότι δεν μπορεί η Τουρκία, μπορεί να αυξήσει σε κάποιο βαθμό, ας πούμε, την διοχέτευση της φυσικού αερίου, αλλά να θυμίζουμε ότι μόνο δύο αγωγοί περνούν από τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία διοχετεύουν φυσικό αέριο ρωσικό, ας πούμε, στην Τουρκία και κατ' επέκταση στις ευρωπαϊκές χώρες, την περιλαμβάνομαι και της Ελλάδας. Αυτό είναι ο Turk Stream, το δεύτερο είναι ο Blue Stream, με δυνατότητα, δυναμικότητα, ας πούμε, περίπου 48 τρισεκατομμύρια. Έτσι, για να μπορούμε να έχουμε τρόπο σύγκρισης, το Nord Stream, η τέσσερι αγωγή, το σύστημα τέσσερων αγωγών ήταν δυνατότητα, δυναμικότητα 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και να πούμε ότι το ρωσικό φυσικό αέριο που ιδιοκτήθηκε από τη Ρωσία προς την Ευρώπη ήταν 155. Άρα θα βοηθήσει σε κάποιο βαθμό και βλέπουμε ο λόγος που το έχει κάνει ο κύριος Πούτιν, αντιλαμβάνεται για αυτούς πόσες μεγάλες απώλειες από πλευρά πόρων αυτή τη στιγμή βιώνει η Ρωσία και από το φυσικό αέριο μιλούμε, έτσι, όχι από το πετρέλαιο. Και από την άλλη, το σημαντικό κομμάτι είναι ποιος θα αγοράζει αυτό το πετρέλαιο. Δηλαδή, έχουν οι Ευρωπαίοι σε τόσο μεγάλο βαθμό θορυβηθεί που πλέον είναι πολύ δύσκολο να πείσει ότι είναι αξιόπιστος έτερος και μπορεί να διοικητεύσει, ας πούμε, αυτό το φυσικό αέριο, έστω και από άλλες πηγές, αγωγούς δηλαδή, σε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες μπορεί, ας πούμε, να συνενέσουν σε αυτό, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία που συμβαίνει αυτό, αλλά οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή, νομίζω, μόνο μία ευρωπαϊκή χώρα εισάγει ρωσικό φυσικό αέριο και αυτό οι ποσότητες είναι μηδαμινές. Άρα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα δεδομένα, διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία τα έχει αλλάξει για πάντα. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλιση, ο κ. Μποέρ, χαρακτήρισε αυτή τη συμφωνία. Να πάμε στο πρώτο κομμάτι. Λιβάνου Ισραήλ ως πολύ ιστορική. Και την ώρα που η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές λόγω των κυρώσεων στην Ρωσία, αυτό πρακτικά να μας εξηγήσετε, αυτή η συμφωνία, τι θα σήμαινε ως ευρωπαϊκή ενεργειακή προοπτική? Ξέρετε, από τη
στην πλευρά του Λιβάνου δεν έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει μια δυνητική ποσότητα, ας πούμε, φυσικού αερίου. Αυτό το μήνυμα που στέλνεται είναι κυρίως από πολιτικής απόφασης, απ' την άλλη από ενεργειακής απόφασης. Που είναι σημαντικό είναι ότι το Ισραήλ έχει αρκετές ποσότητες φυσικού αερίου, το οποίο μπορούν να διατηρηθούν προς την ευρωπαϊκή αγορά, νομένου ότι μεταφερθούν, που είναι και το δύσκολο στοίχημα, είτε σε μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου είτε μέσω αγωγών. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση το βλέπει από θετικής άποψης. Βασικά σχολιάστηκε θετικά από όλες τις πλευρές. Έτσι η Τουρκία μπορεί να ενοχλήθηκε από αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι μια δέσμη φωτός ουσιαστικά σε μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ αστάθεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να προβληματίζει. Και εντάξει, σχετικά να πούμε τον τελευταίο καιρό, ας θυμηθούμε ότι υπάρχουν και αστάθεια εσωτερικά του Ισραήλ, έτσι, διότι βλέπουμε σιγά συχνά να γίνονται να πεθαίνουν οι διαφορές, οι διαμάχες μεταξύ ουσιαστικά Ισραηλιτών και Παλαιστινίων. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο... Κύριε Χαριστάλλος, θεωρείτε ότι αυτή η συμφωνία θα αποδυναμώσει και το ρόλο της Χεζμπολάχ, η οποία να θυμίσουμε ότι ήταν ο λόγος και η αφορμή που ιδρύθηκε λόγω ακριβώς των δύο τελευταίων στρατιωτικών συγκρούσεων, της εισβολής ουσιαστικά που έγινε το 82 και το 85 από πλευράς του Ισραήλ. Οπότε αν με αυτή τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε στο σήμερα, θα δούμε να αποδυναμώνεται αυτός ο ρόλος. Δύσκολα μπορώ να πω ότι θα αποδυναμωθεί. Εντάξει, έχουμε το Ιράν από πίσω, να μην ξεχνάμε, το οποίο τροφοδοτεί, ας πούμε, αυτές τις διαφορές. Είναι δημιούργημα του Ιράν, είχε πολλά. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το Ιράν, να θυμίσουμε ότι είναι αποδυναμωμένο σε εισαγωγικά, διότι έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά προβλήματα εσωτερικά, δηλαδή με αυτές τις εξεγέρσεις που λαμβάνουν χώρα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν και μια καλή συγκυρία, ας πούμε, για να βρεθεί επίλυση σε ένα άλλο πρόβλημα, ας πούμε, ενώ στον διαχωρισμό των θαλάσσιων ζωνών. Το άλλο σημαντικό, για ακόμη μια φορά, να δεικνύεται, ας πούμε, η δυνατότητα της Άγκλος, της διεθνής σύμβασης, ας πούμε, του δικαιού της θάλασσας. Σε τη βάση αυτού μπορούν να επιλύονται προβλήματα. Έτσι, ακόμα και η οριοθέτηση της Κυπριακής ΑΟΣ και η οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, αλλά και μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επιλύεται ένα πρόβλημα. Εκκρεμούν δύο προβλήματα που είναι στη Μέση Κύπρος. Είναι η επικύρωση που είπατε και εσείς της οριοθέτησης των θαλασσίων συνόρων Κύπρου-Λιβάνου, που δεν έχει επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου, γιατί έβαζε το χέρι της και έλεγχε την κατάσταση Τουρκία. Και πρέπει να το πούμε αυτό, είχε μεγάλη επιρροή, έχει μεγάλη επιρροή η Τουρκία στο Λίβανο. Και αυτό είναι αυτή η εξέλιξη είναι ήττα για την Τουρκία. Και το δεύτερο είναι η εκκρεμότητα που υπάρχει ακόμα μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, που και εκεί φαίνεται ότι έχουν βάλει το χέρι τους οι Αμερικανοί ώστε να επιληθεί με κάποιο τρόπο. Αν επιληθούν όλα τα ζητήματα με διπλωματικά μέσα και υπάρχει έτσι. Έχουμε όλες τις χώρες με σύμπνοια, με συμφωνίες και τα λοιπά. Μπορεί, πιστεύετε, να γίνει αξιοποίηση του φυσικού αερίου, του φυσικού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου από την Ευρώπη και στην εξίσωση αυτή να βρίσκεται και η Κύπρος? Ναι, αυτό που αναφέρετε είναι σημαντικό. Απλά εδώ να διευκρινίσουμε ότι η διαφορά εισαγωγικά μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ είναι για το Αφροδίτη. Ναι, δεν είναι για την οριοθέτηση. Είναι καλά κάνετε και ακριβώς, το ναι. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι δίνει αυτά αποτελέσματα. Ας πούμε, το δίκαιο της θάλασσας που ανεφαρμόζεται σωστά, και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, ας πούμε, και προσεγγίσεις, ας πούμε, ως προς την μέση γραμμή στην οποία μπορεί να καταλήξει κάποιο σε ένα θεμητό αποτέλεσμα. Παρόλο που εδώ βλέπουμε ότι η μεγάλη διαφορά ότι είναι δύο χώρες οι οποίες πρακτικά δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, δηλαδή μιλάμε για το Λίβανο και το Ισραήλ, που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, και τούτης βρέθηκε κοινή γραμμή. Έτσι, τώρα, τι διαφορά έχει, ας πούμε, οι σχέσεις που έχει η Τουρκία, ας πούμε, με την Κύπρο? Εντάξει, δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σήμα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν κανάλια επικοινωνία σε τόσο βαθμό. Άρα, εδώ αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι τρόποι, ας πούμε, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση το αντιμετωπίζει με θετικής άποψης. Υπάρχει όμως και η εντύπωση στην Κύπρο, επικρατεί ότι αν δεν λυθεί το Κυπριακό, δεν θα μπορούμε να αναπτύξουμε τα αποθέματα φυσικού αερίου. Αυτό σε κάποιο βαθμό ισχύει, αλλά να μην ξεχνάμε απ' την άλλη ότι ο μεγάλος αγοραστής, ο πιο φυσιολογικά, ας πούμε, αυτό το φυσικό αέριο θα μπορούσε να διατηρηθεί προς την Τουρκία, αντί να αγοράζει, για παράδειγμα, μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Αλλά αυτό δεν μπορώ να πω ότι είναι
προϋπόθεση, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό εκεί. Έτσι. Να θυμίσουμε όμως επιπλέον ότι η Τουρκία διεκδικεί, ας πούμε, και από την ανατολική αλλά και από την δυτική πλευρά της Κύπρου, που την έχει ζώσει με παράνομες αξιώσεις, ας πούμε, όπως την ΑΟΣ, εισαγωγικά του ψευδοκράτους, αλλά και την υφαλοκρηπίδα της. Άρα εκεί βλέπουμε ότι οι εταιρείες υπάρχει μεγάλη ανησυχία ώστε να προχωρήσουν, ας πούμε, προς την εξερεύνηση. Θα δούμε τι θα κάνει η ExxonMobil στο βήθο του Μαχείο 10. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει το πλαίσιο και αν υπάρχει τη θέληση μπορούν να βρεθούν λύσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και τις χώρες της περιοχής, διότι το Ισραήλ είναι ένα από τα θέματα που έχει πει ότι μπορούν να εισρέψουν στην οικονομία του δισεκατομμύρια από αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει το πεδίο Καρίς εκεί. Σε κάποιο βαθμό αυτό ισχύει, αλλά δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Αλλά σίγουρα μπορούν να οτιδήποτε ανακτηθεί εκεί μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσει και με ανάπτυξη. Το ίδιο και μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ με το Αφροδίτη, ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις. Άρα τρόποι υπάρχουν. Το σημαντικό είναι να υπάρχει θέληση για να υπάρχει κοινή συνίσθηση. Αυτές οι προοπτικές είναι μακροπρόθεσμες. Ερχόμενοι στο σήμερα, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Χατζηστάσου. Φαίνεται πως οι εκτιμήσεις για τον πιο δύσκολο χειμώνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δίνουν και παίρνουν και ενισχύονται μέσα από τα δεδομένα τα πρόσφατα. Τι θα γίνει φέτος το χειμώνα με τις απώλειες τόσων κυβικών φυσικού αερίου, με τις δολιοφθορές που γίνονται στους αγωγούς, στο Nord Stream. Όλα αυτά πόσο θα επηρεάσουν και πόσο θα δυσχεράνουν την κατάσταση. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αυτό που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε, το οποίο είναι η τελευταία εξέλιξη που έχει λάβει την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ο OPEC Plus μαζί με τη Ρωσία και κυρίως από τη Σαουδική Αραβία έχει αναφέρει ότι θα μειώσει την παραγωγή αργού πετρελαίου κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και για πρώτη φορά βλέπουμε μια απόκληση της σαουδαραβικής ουσιαστικά πολιτικής, ενεργειακής πολιτικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μέχρι τώρα παρήχε ασφάλεια για ενέργεια, για βαρέλια πετρελαίου, να το θέσουμε έτσι. Άρα αυτό αναμένεται θα αυξήσει περισσότερο τις τιμές των καυσίμων, των υγρών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου, το οποίο επηρεάζεται και εκεί προς κατ' επέκταση, αλλά και της βενζίνης. Απ' τη μια και απ' την άλλη έχουμε την Γερμανία, η οποία έχει εξαγγείλει ένα μαμούς ουσιαστικά πακέτο 200 δισεκατομμυρίων να στηρίξει τα γερμανικά οικοκυριά και επιχειρήσεις. Και αυτό έχει δημιουργήσει πολλές αναταράξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι βλέπουμε ότι οι φτωχές εισαγωγικά χώρες, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε θέση να στηρίξουν τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα, και αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Έτσι. Άρα οι χώρες από μόνες τους, παρόλο που εχθές που υπήρχε η συνάντηση, ας πούμε, η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια ως προς την αγορά ποσοτήτων φυσικού αερίου και θα πρέπει να αρχίσουν να προγραμματίζουν για τον επόμενο χειμώνα. Ο χειμώνας ο οποίος θα βιώσουμε αυτή τη στιγμή θα είναι ακόμη πιο δύσκολος. Έχουμε δει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες πάρα πολύ κόσμο να στηβάζει ξύλα για να μπορέσει να ανταποκριθεί αυτές τις ανάγκες. Δεν υπάρχει στον ορίζοντα, τουλάχιστον μέχρι στιγμή, μείωση των τιμών, ας πούμε, του φυσικού αερίου. Υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορούν να εισαχθούν επιπλέον μερικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά οι υποδομές δεν είναι έτοιμες. Άρα είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Η βιομηχανία ουσιαστικά είναι σε εντυπωσιακή κατάσταση, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, υπάρχει ανησυχία για ύφεση, υπάρχει αστάθεια στις αγορές αυτή τη στιγμή. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα. Ελπίζουν ότι οι ποσότητες που έχουν αποθηκευτεί θα είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, ένα κρύο χειμώνα. Θα μπορούσαμε να συζητούσαμε και μέρες, κύριε Χατζηστάσου, για αυτά τα ζητήματα, γιατί και αυτή η ιστορία με τη Σαουδική Αραβία και την απόφασή της κρύβει πίσω κάποια άλλα ζητήματα και κάποιες άλλες αντιπαραθέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πείτε μας μόνο οι τιμές του πετρελαίου που προμηθευόμαστε εμείς, που κυμαίνονται, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Ναι, είχε πέσει, να πούμε, όταν έγινε ο πόλεμος, είχε πάει στα $120 το βαρέλι τη τιμή του αργού του Brent. Κατόπιν είχε πέσει στα $82 το βαρέλι και τώρα έχει πάει στα 95-97 χτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ΟΠΕΚ προσπαθεί ουσιαστικά να ανεβάσει περισσότερο, διότι θέλει να αυξήσει τις ροές, ας πούμε, δηλαδή τους πόρους, τα εισοδήματα που έχουν οι χώρες. Αλλά αυτό θα είναι, νομίζω, θα έχει μεγάλες αναταράξεις στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, και είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Ναι, πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στο αντίθετο βλέπαμε να γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.